Καλημέρα σας από εδώ, από την Autotech Expo TV, powered by Live Media, εδώ στο Metropolitan Expo. Τρίτη μέρα σήμερα για την πολύ σημαντική αυτή έκθεση, την Autotech Expo, που αφορά στο aftermarket του αυτοκινήτου, επιβατικού και φορτηγού αυτοκινήτου. Πραγματικά είναι μια έκθεση θεσμός που ολοένα κερδίζει έδαφος σε αυτό το τομέα. Κοντά μου έχω τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από αυτήν την έκθεση. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Χαραλάμπους, είναι Managing Director της BeBest και φυσικά διοργανωτής της έκθεσης Autotech Expo 2023. Καλώς ήρθατε, κύριε Χαραλάμπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας. Βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η έκθεση. Θα θέλαμε μια αποτίμηση αρχικά. Πώς ήταν μέχρι στιγμής και πόσους εκθέτες είχαμε, κόσμο και όλα αυτά, επισκεψιμότητα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Live Media, εσένα προσωπικά, Ειρήνη, που μας κάνετε αυτή τη χαρά και την τιμή να είστε και πάλι κοντά μας μετά την πολύ όμορφη συνεργασία που είχαμε στην Beyond. Η Live Media είναι εδώ στην Autotech, προσφέροντας μια μοναδική υπηρεσία για την έκθεση, για τους εκθέτες. Είμαστε live και αυτό το υλικό θα μείνει στο site της διοργάνωσης για όλους τους εκθέτες και πραγματικά ευχαριστούμε για αυτή την πολύ όμορφη συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Έτσι ακριβώς, σημαντικό εργαλείο και φυσικά η ιδέα σας αυτή ήταν εξαιρετική, η οποία υλοποιήθηκε κιόλας. Να σας καλωσορίσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου στην Autotech Expo, την έκθεση η οποία αφορά το aftermarket όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων, πιο συγκεκριμένα τον κλάδο επισκευής, συντήρησης και φροντίδας όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων. Έχουμε λοιπόν από την πρώτη μέρα λειτουργίας, από την Παρασκευή, χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι οποίοι μας τιμούν εδώ στο εκθεσιακό κέντρο επισκεπτόμενοι την Autotech και πάνω από 120 από τις μεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική και διεθνή αγορά σε ένα χώρο 12.500 τετραγωνικών μέτρων που παρουσιάζουν όλες τις εξελίξεις στην επισκευή, συντήρηση και φροντίδα όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων. Γενικότερα, με όσους εκθέτες έχουμε μιλήσει αυτές τις ημέρες, όλοι έχουν την ιδέα και το feedback που μας δίνουν ότι είναι μια έκθεση ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτό το βλέπουμε και εμείς φυσικά. Πώς βλέπετε γενικά τις εξελίξεις στον τομέα των εκθέσεων εδώ στην Ελλάδα? Είναι πραγματικά μια έκθεση αντίστοιχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Φαίνεται από την πρώτη στιγμή που μπαίνει ο επισκέπτης στο εκθεσιακό κέντρο. Η ερώτησή σου έχει να κάνει τώρα γενικότερα με τις εκθέσεις. Ναι, πάει πάρα πολύ καλά η αγορά μας. Επανήλθαμε μετά το χρονικό διάστημα με τον COVID που δεν λειτουργούσε η αγορά μας. Επανήλθαμε ακόμη πιο δυναμικά. Γιατί όμως? Γιατί αυτός εδώ ο κλάδος προσφέρει μια ιδιαιτερότητα. Οι επισκέπτες που είναι χιλιάδες που έχουν περάσει την είσοδο του εκθεσιακού κέντρου έρχονται εδώ, Ειρήνη, γιατί τους ενδιαφέρει το αντικείμενο. Είναι επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν, να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, να δουν τι νέο υπάρχει για να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες τους. Δεν υπάρχει πραγματικά άλλος τρόπος για τους συμμετέχοντες να βρουν όλους αυτούς τους επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Οποιοδήποτε ξεκινάει από κάθε γωνιά της Ελλάδας και δαπανάει χρόνο και χρήμα να έρθει εδώ στην Autotech, είναι ξεκάθαρο ότι ενδιαφέρει η εξέλιξη της επιχείρησής του. Άρα είναι οι πελάτες, είναι οι συνεργάτες που ψάχνουν να βρουν οι εκθέτες και πραγματικά με τόσο μεγάλη στόχευση δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους βρουν. Υπάρχουν και πολύ σημαντικά εργαλεία τα οποία τους προσφέρετε, όπως ενημέρωση, δραστηριότητες. Για παράδειγμα, υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία από προγράμματα του ΕΣΠΑ. Τι άλλο μπορούν να βρουν εδώ οι εκθέτες? Κοιτάξτε, μία έκθεση δεν είναι μόνο περίπτερο που έχει το επισκέπτης και βλέπει όλα τα νέα προϊόντα. Είναι γενικότερα μία εμπειρία. Και η εμπειρία θέλω να ξεκινάει από την ώρα που μαθαίνει ότι θα γίνει η Autotech. Έχουμε μία εφαρμογή που μπορεί να την κατεβάσει, να κάνει εγγραφή για να μπει γρήγορα και να μην περιμένει στην ουρά και από εκεί και πέρα μπορεί να δει όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικά σεμινάρια, υπάρχουν σεμινάρια που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για αγορά εξοπλισμού, είτε αφορά τεχνολογικό είτε αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό. Έχουμε σεμινάρια ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρηματιών, των επαγγελματιών που μας επισκέπτονται. Θέλουμε δηλαδή ο επισκέπτης με την ερχόμενος εδώ να κερδίσει και σε επίπεδο γνώσης, αλλά και να δει και ό,τι καινούργιο πρόκειται να έρθει στην ελληνική αγορά τα επόμενα χρόνια, διότι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία των αυτοκινήτων αλλάζει, εξελίσσεται.
Αντίστοιχα, πρέπει να εξελίσσεται και ο επαγγελματίας. Δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει σωστά τη δουλειά του με τις γνώσεις που είχε με τα αυτοκίνητα πριν από 5 ή 10 χρόνια, ή μάλλον πριν από 2 χρόνια. Η ηλεκτροκίνηση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχει μπει πλέον στη ζωή μας. Χρειάζονται ειδικές γνώσεις για την επισκευή ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος. Εδώ λοιπόν στην Autotech Expo οι επαγγελματίες μπορούν να αποκτήσουν μια σειρά από σημαντικές πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν και να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σωστά στους πελάτες που τους εμπιστεύονται. Και για το μέλλον τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από την Autotech? Είμαστε βέβαιοι ότι μετά από αυτή την επιτυχία που σημειώνει η έκθεση, ότι είναι διετής, να αναφέρω, μετά από 2 χρόνια, το 2025, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, με περισσότερες συμμετοχές και σίγουρα πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, μιας και ένας πολύ σημαντικός κλάδος της οικονομίας. Να αναφέρω εδώ, μιας και με ρωτήσεις, Ειρήνη, τι έχουμε να περιμένουμε, ότι αυτή η διοργάνωση γίνεται με την υποστήριξη της ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Επισκευαστών, Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα μέλη της Ομοσπονδίας που μας στηρίζουν. Μας στηρίζουν από τότε που άρχισε να διοργανώνεται η έκθεση. Να ευχαριστήσω τα μέλη αυτών των σωματείων αλλά και όλους τους επαγγελματίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας που μας στηρίζουν, γιατί η δύναμή μας είναι οι επισκέπτες αυτής της έκθεσης. Και εδώ πραγματικά χτυπάει η καρδιά του επισκευαστικού κλάδου. Οπότε έχουμε να περιμένουμε μια ακόμη μεγαλύτερη διοργάνωση. Και είμαι βέβαιος ότι και οι εκθέτες θα είναι περισσότεροι, το ίδιο και οι επισκέπτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι διοργανώνετε και πραγματικά θα δούμε και τα αποτελέσματα και όλες τις συνεντεύξεις από τους εκθέτες και νεότερα και ειδήσεις στο Autotech Expo TV. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη συνεργασία. Να είστε καλά.